σε μια ανάπτυξη. Εγώ αγαπώ αυτές τις αναπτύσεις που κάνει η κυρία Ιδρέου. Γιατί φανερώνει... Αυτό. Τι φανερώνει? Ότι φαίνεται τη στήχησε η ιστορία που έχασε τη θέση της Δημάρχου. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Γιατί, πρόσεξε ρε, δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες κάθε πέρσι και καλύτερα τα πεζοδρόμια ήταν πιο καθαρά. Πέρσι ή πρόπερσι ή αντιπρόπερσι. Εμείς θα δείξουμε τους τίτλους, τίποτα άλλο. Τους τίτλους των προηγούμενων χρόνων, 21, 22, 23, έτσι, που επισημέναμε ότι η γλίδα στα πεζοδρόμια και η μαυρίλα ήταν τέτοια που δεν άντεχαν. Και φοβόσουν μην κολλήσουν τα παπούτσια σου, Γιώργη. Πεζή να περάσει. Κολλούσαν τα παπούτσια μας. Εντάξει τώρα. Και καθυστέρησε αυτή η δημοτική αρχή, πλένει τα πεζοδρόμια, κάπως λίγη καθυστέρηση. Και με δεδομένο ότι έχει έλλειψη στο προσωπικό, δεν έχει πλέον το προσωπικό που είχε η κυρία Ιδρέου. Παρόλα αυτά, καταβάλουν προσπάθειες, μπράβο τους. Εγώ οφείλω να το πω, κύριος Τάκης Θεοτόκης, οφείλω να το πω, είναι και αυτός ένα εργαλείο που έχει ο Δήμαρχος, κύριος Στέφανος Πουλημένος, ο οποίος παρεμβαίνει. Βέβαια τον έχουν τρελάνει τον άνθρωπο, τρέξει από εδώ, τρέξει από εκεί, τρέξει από εδώ, αλλά εκεί, σαν μηχανάκι. Να τον ακούσουμε? Πάμε, τι μας είπε? Πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε. Να τον ακούσουμε. Παρεμβαίνει όσο μπορεί πιο τακτικά. Υπάρχει πρόβλημα προσωπικού, αυτό είναι εμφανέστατο. Συγκεκριμένα να σας υπενθυμίσω ότι εχθές το βράδυ βγήκαμε μαζί με την πολιτική προστασία, δύο άτομα και εγώ που είμαι στο πλευρό τους, καθίσαμε μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί και κάναμε αυτή τη δουλειά. Δεν έχω κανένα παράπονο από την πολιτική προστασία, κάνει παραπάνω από ό,τι είναι στις αρμοδιότητές της. Τον ακούσαμε και Διονύση, μην ξεχνάμε αυτό που λέει. Υπάρχει και εδώ έλλειψη προσωπικού. Έφυγαν. Έφυγε αρκετό προσωπικό, Διονύση. Δεν γίνεται να λες τέτοια παραμύθια στον κόσμο. Και το λέω για την κυρία Ιδρέου. Δεν μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα. Γιατί μια ανάρτηση στο Facebook διαβάζουν χιλιάδες. Αλλά θα πρέπει να καταλάβει η κυρία Ιδρέου ότι η καλοπροαίρετη κριτική που βασίζεται σε στοιχεία θα την επικροτήσουμε και εμείς. Θα πούμε μπράβο, συμφωνούμε κυρία Ιδρύου. Όμως δεν μπορεί να λέει κάθε πέρσι και καλύτερα. Κύριο μαυρύτερα ήταν πέρσι. Και αν εμείς δεν κάναμε δημοσιεύματα, δεν θα κάνατε τίποτα. Τίποτα δεν θα κάνατε. Τέλος πάντων, αυτά είναι, έχει σχέση και με τα ορφανά που γυρνάνε, ειδικά ένας πρώην δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Μελίδης, αν δεν κάνω λάθος, δεν χάνει πρόβλημα για πρόβλημα, οτιδήποτε. Δεν χάνει κάτω απορριμμάτων. Τώρα άρχισε με τα πιστεύουμε του κολλάνε τα παπούτσια. Δεν χάνει τίποτα. Δεν χάνει τίποτα. Ο κύριος Μελίδης είναι εξαιρετικός ρεπόρτερ. Αφού σκέφτομαι και εμείς να τον αξιοποιήσουμε, να μας λέει τα κακό κείμενα για να μπορέσουμε να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Τα πολύ σοβαρά. Λοιπόν,